πατέρας μου ξυλοκοπήθηκε βαριά. Είχε μελανιές και χυμώσει σε όλο το πρόσωπο. Ο Σύφης Βαλιράκης βρέθηκε κατακρεουργημένος από περισσότερα του ενός δολοφονικά όργανα. Του έκοψαν την καροτίδα για να βεβαιωθούν ότι δεν ζει. Και βρέθηκε με κομμένη την καροτίδα. Ο θάνατος του Σύφη Βαλιράκη οφείλεται σε δολοφονική πράξη. Τα κίνητρα της οποίας αναζητούνται τόνισαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν οι συνήγοροι της οικογένειας, παρουσία του γιου αλλά και του αδερφού του αείμνηστου Χανιώτη πολιτικού. Πιστεύουμε από πλευράς της οικογένειας και από πλευράς της υπεράσπισης της οικογένειας ότι υπήρξε σαφώς μια προσδοκία να μην βρεθεί ποτέ το πτώμα του για να μην στοιχειοθετηθεί η δολοφονία. Μιλώντας για τα παράδοξα που καταγράφονται στη μέχρι στιγμής πορεία της υπόθεσης, οι συνήγοροι της οικογένειας έκαναν λόγο για απόπειρες συγκάλυψης αλλά και από προσανατολισμού. Όλοι οι μηχανισμοί συσκότησης, όλοι οι μηχανισμοί μη αναζήτησης της αλήθειας, όλοι οι μηχανισμοί αρχειοθέτησης. Και αυτό προβληματίζει όχι απλώς τον απλό πολίτη, πρέπει να προβληματίζει τους πάντες σε αυτόν τον τόπο. Παράλληλα, κατήγγειλαν την παρέμβαση, όπως σημείωσαν, του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα, που το Σεπτέμβριο του 2021 κάλεσε τη Μίνα Βαλιράκη στο γραφείο του σε μια συνάντηση, όπως είπαν, με στόχο να την πείσει πως ο θάνατος του συζύγου της ήταν ατύχημα. Το να επιχειρείτε σε μια τέτοια κρίσιμη στιγμή με υπουργική παρέμβαση να πιστεί η χείρα ότι στέκει η αρχιοθέτηση της υπόθεσης, ότι είναι ατύχημα και όχι δολοφονία, με την βοήθεια κουμπάρων εισαγγελέων και με την επίκληση όταν πια αντέδρασε η κυρία Βαλιράκη εντονότατα, γιατί είπε «γιατί με καλείτε εδώ, γιατί με καλέσατε, γιατί με φέρατε εδώ και γιατί με καλέσατε». Με επίκληση ότι αυτό έγινε με εντολή Πρωθυπουργού, με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη, αποτελεί ένα γεγονός το οποίο πρέπει να απαντηθεί, πρέπει να διερευνηθεί. Προαναγγέλλοντας περαιτέρω νομικές κινήσεις, σημείωσαν πως τα κίνητρα των δραστών έχουν σκοτεινές ρίζες, παραπέμποντας σε σκάνδαλα και άλλες πράξεις τις οποίες ο Σύφης Βαλιράκης είχε καταγγείλει με τη δράση του. Αυτό είναι ένα πράγμα για το οποίο είναι βέβαιο ότι ο Σύφης Βαλιράκης ενοχλούσε, ήταν αυτή η επίμονη δράση του, όχι απλώς για την αποκάλυψη του σκανδάλου της Siemens, γιατί υπό την Προεδρία του έγιναν έρευνες που και το κόμμα του ακόμα δεν ήθελε να γίνουν.